κατάλαβε την πέτρα εδώ. Για να μην φοβούνται. 15 Σεπτεμβρίου του 2017. Πρόκειται για τη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού δημοτικού σχολείου Γκαζίου σε οικόπεδο τριών στρεμμάτων. Έναν χρόνο μετά, οι εργασίες ολοκληρώνονται σε χρόνο ρεκόρ στο δημοτικό σχολείο, το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα της σχολικής στέγης και σε μια περιοχή όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση του μαθητικού δυναμικού. Ένα υπερσύγχρονο δημοτικό σχολείο, το οποίο πληρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, είναι βιοκλιματικό, έχει αίθουσες για όλες τις ανάγκες, για μαθητές περίπου 360. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο νέο σχολείο, καταγράφοντας τις εργασίες, οι οποίες βρίσκονται στην τελική φάση, με τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου να εκφράσει την ικανοποίησή του, καθώς ένα όραμα δεκαετιών στον τομέα της σχολικής στέγης παίρνει σάρκα και οστά. Με κόστος 4,5 εκατομμύρια προχωρεί πάρα πολύ καλά. Εκφράζω την χαρά μου και την ικανοποίησή μου ότι σε χρόνο ρεκόρ θα τελειώσει. Θα τελειώσει μέσα στο χρόνο. Βλέπουμε ότι οι εργασίες προχωρούν τάχιστα και η σκέψη μας και ο στόχος μας είναι τέλος του χρόνου να είναι αποπερατωμένο, ώστε η νέα σχολική περίοδο που θα έλθει να είναι πλήρως το κτίριο έτοιμο. Ενδεχομένως να μπουν και τα Χριστούγεννα, όμως θα ήταν φρόνιμο. Ναι, εκτός απρόπτου θα ήταν φρόνιμο πάντα, διότι ξέρουμε ότι σε αυτά υπάρχουν και δυσκολίες καμιά φορά και ας τα δούμε τι παράγοντες. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο δυναμικότητας 360 μαθητών, το οποίο περιλαμβάνει 13 αίθουσες δασκαλίας, βιβλιοθήκη, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο φαγητού, γραφεία διδασκόντων, ιατρείο, γυμναστήριο και 4 αίθουσες εργαστηρίων, ενώ στο περιβάλλοντα χώρο θα έχει γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Το σχολείο το παλιό, το οποίο δεν τα χωράει τα παιδιά, ούτε τα μισά δεν χωράνε, θα έρθουν εδώ. Έχουμε βέβαια και τον περιβάλλοντα χώρο, ο οποίος θα φυτευτεί, θα γίνουν αθλητικές εγκαταστάσεις, όλα αυτά. Το νέο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου έρχεται να προσθεθεί στο Βιοκλιματικό Λύκειο Γαζίου, αλλά και σε άλλες παρεμβάσεις στον τομέα της σχολικής στέγης, με τον Κώστα Μαμουλάκη να αναφέρεται στους στόχους της Δημοτικής Αρχής το επόμενο χρονικό διάστημα. Χρειαζόμαστε ένα λύκειο αυτή τη στιγμή, γιατί το λύκειο το ωραίο, το βιοκλιματικό το οποίο έχουμε κάνει, ήδη έχει ξεπεράσει τα 100 παιδιά πάνω από τη δύναμή του. Ενώ ήταν για 400 παιδιά, έχει φτάσει στα 500. Θέλουμε λοιπόν λύκειο και επίσης θέλουμε και ένα ΕΠΑΛ.